Πάμε όμως να συνδεθούμε με την Έλενα Γαλάρη, γιατί έχουμε εξέλιξη, Έλενα, στην υπόθεση των υποκλοπών. Ναι, Ματίνα, ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, ο οποίος διενεργεί προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών μετά τις καταγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με δύο ειδικούς πραγματογνώμενους από τον κατάλογο του πρωτοδικείου, έκανε εθνιδιαστικό έλεγχο στα αρχεία της ΕΕΠ, προκειμένου να διαπιστώσει πόσοι από τους 92 που έλαβαν μήνυμα SMS για να εγκατασταθεί το παράνομο λογισμικό Predator στο κινητό τους, παρακολουθούνταν παράλληλα και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, πήγε ο ίδιος προκειμένου, στο παρελθόν είχε αποτύχει κάθε προσπάθεια να ληφθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία από την ΑΔΕ και από το τριμελές όργανο, που υπάρχει και αυτές τις περιπτώσεις σύμφωνα με τον νόμο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν εάν έχει λάβει τα στοιχεία και τι στοιχεία είναι αυτά που έχει λάβει. Το σίγουρο είναι, Ματίνα, ότι η έρευνα βαίνει προς το τέλος της. Έχουν εξεταστεί ήδη δεκάδες μάρτυρες και έχουν απαντηθεί και δεκάδες αιτήματα δικαστικής συνδρομής που είχαν σταλεί σε αλλοδαπές χώρες όπως είναι η Αμερική. Μάλιστα, Έλενα Γαλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες.